Η ένταση κλιμακώνεται στη Γαλλία λόγω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που φιλοδοξεί να περάσει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Παρά τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης και την επανέναρξη του διαλόγου, τα επεισόδια και οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας αποτελούν καθημερινό σχεδόν φαινόμενο στο Παρίσι. Εδώ και εβδομάδες η κρίση δεν λέει να κοπάσει με τους πολίτες που διαμαρτύρονται να λένε πως η μεταρρύθμιση θα βάλει τα αφόπλακα στα όνειρα και το μέλλον των επόμενων γενεών. Εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, είμαστε στον δρόμο για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το άδικο σχέδιο που μειώνει σημαντικά τα εργασιακά δικαιώματα. Αρκετοί από τους διαδηλωτές φορούν τα συμβολικά κίτρινα γυλαίκα, θέλοντας να δείξουν πως η οργή του κόσμου μεγαλώνει και η λαϊκή αντίδραση θα συνεχιστεί αντί να μειωθεί. Οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις και να πάρει πίσω τα μέτρα που θα πλήξουν την εργατική τάξη, όπως λένε. 35 μέρες απεργίας και η κυβέρνηση δεν μιλάει, είναι απομονωμένη και εχθρική. Πέρα από τις συντάξεις, θέλουμε μια καλύτερη ζωή. Μιλάμε πολύ για τη σύνταξη, αλλά η σύνταξη είναι στο μέλλον. Βγήκαμε από πέρσι στους δρόμους γιατί φοβόμαστε όχι για το τέλος του κόσμου, αλλά για το τέλος το δικό μας. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Ίσως είναι και χειρότερα. Αντί να παλεύουμε για το τέλος της ζωής μας, πρέπει να παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή τώρα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται με βάση αυτά που κάνουν. Ο μεγάλος όγκος των διαδηλωτών ίσως να αυξήσει περιττέρω την πίεση προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πολλοί ελπίζουν ότι οι συζητήσεις της κυβέρνησης εργαζομένων θα δώσουν μια λύση και θα μπει τέλος στο απεργιακό χάος που έχει παραλύσει τη Γαλλία εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες.